Δες τον κόσμο διαφορετικά και ανακάλυψέ τον. Γεια χαρά, παιδιά! Σήμερα έχουμε ένα συναρπαστικό βίντεο. Θα μάθουμε για παράξενα φυσικά φαινόμενα. Ω, ξέρω ένα πολύ γνωστό. Το πολικό σέλας. Ναι, έχω δει πολλές φωτογραφίες. Είναι υπέροχο. Αλλά πώς δημιουργείται? Όλα ξεκινούν από τον ήλιο. Στο εσωτερικό του πραγματοποιούνται κάποιες διεργασίες που παράγουν ενέργεια. Αυτή η ενέργεια απελευθερώνεται έξω από τον ήλιο με τη μορφή ηλιακού ανέμου. Αυτός ο ηλιακός άνεμος ταξιδεύει με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο διάστημα, πάνω από 8 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα. Σίγουρα θα ζαλιζόμουν σε ένα τέτοιο ταξίδι. Μα φυσικά, Σπύρτο. Τώρα, όταν αυτός ο ηλιακός άνεμος φτάνει στη γη μας, συμβαίνει κάτι περίεργο. Ναι, ένα αόρατο τείχος τον σταματά από το να βλάψει τη γη μας. Το τείχος αυτό λέγεται μαγνητικό πεδίο. Από τη σύγκρουση των μαγνητικών πεδίων με τον ηλιακό άνεμο δημιουργούνται αέρια που ουρέουν προς τους δύο πόλους της γης μας. Και έτσι έχουμε το βόρειο και το νότιο σέλας. Σωστά! Πολύ σωστά, Κρόκι. Και όσο πιο ισχυρός είναι ένας ηλιακός άνεμος, τόσο πιο έντονο γίνεται το σέλας. Γνωρίζω και ένα επίσης πολύ συναρπαστικό φαινόμενο. Τα βουνά ουράνιο τόξο. Τι είναι πάλι αυτό? Βάψαν τα βουνά? Όχι βέβαια. Τα χρώματα αυτά έχουν σχέση με το έδαφος των βουνών, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες της ερήμου και τη διάβρωση από το νερό και τον αέρα. Και πώς δεν το γνωρίζαμε τόσο καιρό? Αυτά τα βουνά αποκαλύφθηκαν με το λιώσιμο των πάγων, καθώς ανέβαινε η θερμοκρασία. Ναι, υπήρχαν αιώνες τώρα, αλλά ήταν καλυμμένα. Χρειάστηκαν περίπου 24 εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθεί αυτός ο παράδεισος χρωμάτων που βλέπουμε στα βουνά της Κίνας. Και είναι εύκολο να τα δούμε. Πολύ θα ήθελα να τα επισκεφθώ και να βγάλω φωτογραφίες. Φυσικά και μπορείς να πας, αλλά να ξέρεις πως χρειάζεται πεζοπορία 6 μέρες για να φτάσεις στο υψόμετρο των 5.200 μέτρων που βρίσκονται αυτά τα βουνά. Μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτείς, Πύρτο. Είναι πολλές οι ώρες. Μπορείς να πας κάπου αλλού πιο ξεκούραστα. Ας πούμε στη Νέα Ζηλανδία, για να δεις τους ογκόλυθους μοεράκι που σχηματίστηκαν πριν από 60 εκατομμύρια χρόνια μέσα στη θάλασσα. Ή να πας σε βουνά με χιόνια στη Βόρεια Αμερική ή τη Βόρεια Ευρώπη για να δεις τους κύλινδρους χιονιού που δημιουργούνται από την υψηλή ταχύτητα του αέρα πάνω στο χιόνι. Συγκλονιστικά φαινόμενα! Θέλω να πάω να τα δω όλα! Έφυγα, παιδιά! Γεια σας!